Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στη Σέντρα. Είμαστε στο Stardust για να πιούμε ένα πρωινό καφεδάκι με τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Γιάννη Κορεντζίδη. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα και ευχαριστώ για αυτήν την πολύ ωραία πρόσκληση, την πολύ ωραία ιδέα να πιούμε έναν χαλαρό καφέ σε ένα όμορφο περιβάλλον. Να ευχαριστήσουμε και το καφέ Stardust για την φιλοξενία και να ανταλλάξουμε έτσι κάποιες απόψεις. Και ελπίζω μέσα από τη σημερινή μας κουβέντα έτσι κάπως να μπορέσει κάποιος που ίσως να μην σας γνωρίζει, να σας μάθει. Να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα έτσι από αυτήν την όμορφη κουβέντα. Αλλά επαναλαμβάνω και στέκομαι εγώ στο γεγονός ότι είναι πολύ ωραίο έτσι μια χαλαρή συζήτηση, ένας χαλαρός πρωινός καφές σε ένα όμορφο περιβάλλον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα αρχικά να δούμε λίγο πώς, ας πούμε, όταν αποφασίσατε ότι θα κατεβείτε για δήμαρχος το 2019 και τελικά το καταφέρνετε, είναι τελικά όπως το φανταστήκατε? Σίγουρα δεν μπορείς να σκεφτείς από πριν το τι μπορεί να προσφέρει ένας δήμος. Το σίγουρο είναι ότι αναλαμβάνεις τα ηνία ενός δήμου, του μεγαλύτερου δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς, και τώρα μου έρχεται έτσι ως σκέψη. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 ήταν η πρώτη ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ορίσαμε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Και φεύγοντας από εκεί πήγαμε να φάμε έτσι έξω. Και γυρνώντας, σκεφτόμουν, περνώντας με το αυτοκίνητο από δρόμους έτσι της Καστοριάς, έλεγα ότι από σήμερα, για ό,τι γίνεται ή για ό,τι δεν γίνεται στον Δήμο Καστοριάς, είμαι εγώ υπεύθυνος. Είμαι υπεύθυνος για 35.000 κόσμο, για 35.000 συμπολίτες μας. Παρόλα αυτά, αυτό που θα ήθελα να καταλήξω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέση ευθύνης, που με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα νομίζω αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Πολλοί λένε και λέγαμε, ας πούμε, έξω βέβαια από το χώρο, ότι αν γινόμουν εγώ δήμαρχος θα έκανα έργα, θα έκανα το ένα, θα έκανα το άλλο. Πόσο τελικά δύσκολο είναι να κάνεις έργο? Πολύ σωστά το είπες, ότι έξω από το χώρο. Και να ξέρεις, και νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, ότι η θεωρία με την πράξη απέχει κατά πολύ. Σίγουρα έχουμε και είχαμε όλοι μας πολλές φορές στη ζωή μας διάφορες ιδέες, γιατί να μην γίνει αυτό, γιατί να μην γίνει εκείνο, γιατί να μην γίνει το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό καταφέραμε να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία λέγαμε, αυτά τα οποία θα ήθελαν οι συμπολίτες μας, και δεν σταματάμε βέβαια εδώ. Σε μία πρώτη θητεία με 2 χρόνια COVID, και αυτό πρέπει να το λέμε, πρέπει να το τονίζουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο ότι δεν ήταν μία περίοδος εύκολη. Ίσα-ίσα ήταν πάρα πολύ δύσκολη από πολλές απόψεις. Και ειδικά με αφορμή, για την Καστοριά. Και με αφορμή τα έργα που είπαμε, θυμόμαστε όλοι ότι εκείνη την περίοδο, για 2 χρόνια, στέλναμε SMS για να βγάλουμε έξω τα σκουπίδια από το σπίτι ή στέλναμε SMS για να πάμε να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Αν δεν στέλναμε SMS, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. Το υπόλοιπο όμως χρονικό διάστημα και εκείνο το χρονικό διάστημα δουλέψαμε, προετοιμάσαμε και καταφέραμε τελικά να κάνουμε αυτά τα οποία βλέπουν οι συμπολίτες μας, και έχουμε προετοιμάσει πάρα πολλά για την επόμενη θητεία. Αλλά το να κάθεσαι, να έχεις έτσι μία σκέψη, και εγώ έτσι τώρα στον καφέ που είμαστε, έτσι χαλαρά, θα έλεγα ότι πολύ ωραία είναι να είναι ένας πολυδηλατόδρομος εδώ απέναντι στην τοποθεσία που βρισκόμαστε, ή να έβλεπα 2 καραβάκια, ή να έβλεπα κάποια σπορ νερού στην λίμνη μας κλπ. Όλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Για τον ποδηλατόδρομο πάντως μπορώ να σου πω ότι του χρόνου, μέσα στο 24, θα ξεκινήσει η ανάπλαση της Νότιας Παραλίας, οπότε θα έχουμε και ποδηλατόδρομο σε αυτό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, και θα έχουμε και 2ο καραβάκι. Τώρα για τα σπορ νερού που λέω, που μου ήρθε έτσι ως σκέψη, είναι άλλων φορέων θέμα για συζήτηση. Θα το διεκδικήσουμε όμως και θα το απαιτήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ήταν κιόλας μία από τις ερωτήσεις που σκεφτόμουν να σας κάνω. Ήτανε για την Νότια Παραλία, για την ανάπλαση της περιοχής.
Εντάξει, με καλύψατε. Οπότε θα πάμε πάλι λίγο στην αρχή της θητείας σας, που ήτανε, είχε σίγουρα και δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για έναν δήμαρχο και βέβαια με τους συνεργάτες του να παίρνουν αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις? Όπως είπα και σε προηγούμενη έτσι ερώτηση, η τοποθέτησή μου δηλαδή στο στυλ ότι έχεις την ευθύνη για 35.000 κόσμο. Έχεις την ευθύνη για ό,τι γίνεται ή για ό,τι δεν γίνεται στην περιοχή μας. Οπότε μία κρίσιμη απόφαση, μία σημαντική απόφαση, καταλαβαίνουμε όλοι με ποιον τρόπο παίρνεται. Και είχαμε πολλές δύσκολες τέτοιες αποφάσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον COVID, επαναλάβω, σίγουρα, που έπρεπε μέσα σε λίγα λεπτά να αποφασίσουμε για το τι θα γίνει, με εισηγήσεις βέβαια από κυβερνητικό κλιμάκιο, με κυβερνητικές αποφάσεις, τις οποίες εμείς όμως έπρεπε να ανακοινώσουμε στον κόσμο, ή το τι θα κάνουμε για να αισθανθεί αυτός ο κόσμος όσο πιο καλά θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε βέβαια σε τέτοιες συνθήκες, αλλά να έχουμε τους συμπολίτες μας σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και το καταφέραμε, θα ήθελα να πω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μία άλλη σημαντική απόφαση ήταν σε ό,τι αφορά τα ληξιπρόθεσμα της Διάδημα. Πολύ σημαντική απόφαση, διότι ήταν επίσης σε περίοδο COVID, με όλα τα περιοριστικά μέτρα, δεν μπορούσε κανείς να βγει έξω, και εμείς είχαμε κινηθεί πολύ μεθοδικά, με λεπτούς χειρισμούς καταφέραμε να έχουμε το OK από το Υπουργείο Εσωτερικών για να μπει ο Δήμος στα ληξιπρόθεσμα, και έπρεπε όμως όλο αυτό να υπάρχει ένας συντονισμός με την Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή έπρεπε να βγει διαταγή πληρωμής από τη συγκεκριμένη εταιρεία, να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό στον δικηγόρο, και αν κάτι δεν πήγαινε καλά, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ένα επιπλέον κόστος για το Δήμο, και επίσης με διαταγή πληρωμής θα δεσμεύαμε όλα τα ποσά του Δήμου Καστοριάς, θα υπήρχε κατάσχεση δηλαδή των ποσών και δεν θα γινόταν τίποτα, δεν θα υπήρχαν ούτε πληρωμές υπαλλήλων ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε μέσα σε επίσης ελάχιστα λεπτά έπρεπε να πάρω την απόφαση αν θα θέλω την διαταγή πληρωμής ή όχι. Πήρα την απόφαση για τη διαταγή πληρωμής και πλέον τα ληξιπρόθεσμα, μπήκε αυτό το μεγάλο ποσό που βασάνιζε και ταλαιπωρούσε τους πολίτες της Καστοριάς, τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μπήκαν στα ληξιπρόθεσμα και απαλλαχθήκαμε από αυτό το δυσβάσταχτο χρέος. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις έτσι τέτοιες σημαντικές αποφάσεις, ιδίως όταν δεν είναι για τον εαυτό σου, δεν είναι για την επιχείρησή σου, είναι για τον Δήμο και για τους δημότες του. Σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις φέρνουν σίγουρα και σχόλια. Και βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται ένα, δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, ένα φαινόμενο, μια κατάσταση τέλος πάντων στα social media. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό? Ευτυχώς θα έλεγα ότι δεν έχω πολυτέλεια ελεύθερου χρόνου για να ασχοληθώ με τα social media, με το Facebook κλπ. Και να διαβάζω αυτά τα σχόλια. Βέβαια έρχονται οι πληροφορίες σε μένα πάντα. Δεν ασχολούμαι. Απλά θέλω να πω ότι είναι στενάχωρο το γεγονός να εμπλέκουν ανθρώπους της οικογένειάς σου, να εμπλέκουν άλλους ανθρώπους. Δηλαδή θα προτιμούσα και θα ήθελα πάρα πολύ την κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο του Δήμου. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο του Δήμου και με τα έργα του Δήμου, όχι σε στυλ κατασκευάστηκε ένας πανέμορφος κόμβος που έλυσε σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό και από την άλλη πλευρά έφερε μία νέα όψη στην πόλη μας, στην πόλη της Καστοριάς και στο Δήμο μας. Δηλαδή το σχόλιο του τύπου θα μπορούσε ο κόμβος να γίνει πιο μικρός για να μπορέσουν να περνάνε μεγαλύτερο είδους οχήματα, ή θα έπρεπε να μπει το τάδε φυτό ή το άλλο χρώμα. Καταλαβαίνεις ότι αν καθίσουμε χίλιοι άνθρωποι να τοποθετηθούμε για κάτι, θα έχουμε χίλιες διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο επαναλαμβάνω και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι κάτι που σε στεναχωρεί το γεγονός να εμπλέκεις ανθρώπους του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, παιδιά, μικρές ηλικίες. Είναι άσχημο αυτό, τα αφήνω στην άκρη, τα αφήνω στην κρίση του κάθε πολίτη και δεν ασχολούμαι, προχωράμε με το έργο μας. Θυμώνεται? Αν θυμώνω ή αν νευριάζω?
Και τα δύο τα κάνω. Νευριάζω, εκνευρίζομαι πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα σε ό,τι έχει να κάνει με την δουλειά. Το ξεπερνάω πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα πω ότι θυμώνω συχνά και αρκετές φορές με τον εαυτό μου και μόνο. Για κάποιες επιλογές, για κάτι άλλο, ξέρω εγώ, που απασχολεί, αλλά πάντα με τον εαυτό μου. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τι μπορεί να κάνει και σε ποιον βαθμό ο Δήμος? Έχω πει αρκετές φορές ότι για τα θέματα έτσι του δημογραφικού προβλήματος ή της ανάπτυξης κλπ. Αρμόδιοι είναι κάποιοι άλλοι φορείς σε κεντρικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς δεν μένουμε έτσι. Και έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι πλέον η Δημοτική μας Αρχή δημιουργεί ένα σύγχρονο περιβάλλον, το οποίο θα είναι κατάλληλο για να προσεγγίσει και νέες επενδύσεις στην περιοχή μας. Εκτός του γεγονότος ότι βοηθάμε με ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του Δήμου τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και μέσα από προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων κλπ. Ή μέσα από προγράμματα ενίσχυσης των υφιστάμενων αλλά και νέων επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά δημιουργούμε ένα περιβάλλον με τις ενεργειακές μας αναβαθμίσεις, οι οποίες θα αποφέρουν και χαμηλά δημοτικά τέλη το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, ενεργειακές αναβαθμίσεις, χαμηλά δημοτικά τέλη, μηδενικά τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης για τις νέες επιχειρήσεις, το φυσικό αέριο που είναι πλέον στην πόρτα μας, όλα αυτά δημιουργούν ένα καλό περιβάλλον που χρειάζεται την περιοχή μας για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και μέσα από την ανάπτυξη της περιοχής θα έρθει η ανάπτυξη και στις επιχειρήσεις. Είναι ευχάριστο το γεγονός επίσης στον τομέα του τουρισμού, έτσι όπως έχουμε κινηθεί με την προσέλκυση αρκετών, πολλών θα έλεγα, πάμπολων τουριστικών επισκεπτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι χώροι φιλοξενίας, τα ξενοδοχεία και να αναζητούν και να δίνουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να αναζητούν και άλλο προσωπικό. Άρα αυτό είναι προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής μας. Ο τουρισμός για την Καστοριά πλέον είναι, ας πούμε, η νέα γούνα? Δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά. Παρόλα αυτά μπορούμε να τα συνδέσουμε. Μπορούμε να συνδέσουμε την γούνα με τον τουρισμό. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Είναι έναν τομέα που του έχουμε τεράστια υποχρέωση. Από αυτόν τον κλάδο, στην ουσία, η Καστοριά αναπτύχθηκε, άνθησε η οικονομία της Καστοριάς και όχι μόνο, όλης της Ελλάδος, γιατί προσέφερε τα μέγιστα σε εθνικό επίπεδο και δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον κλάδο έτσι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τουρισμού, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ο τουρισμός θα μπορέσει να προσφέρει αυτές τις χαμένες θέσεις εργασίας που υπήρξαν από τη γούνα. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία και στην κοινωνία του Δήμου Καστοριάς και αυτό βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον ή να το πούμε καλύτερα από την άρση των περιοριστικών μέτρων και μετά βλέπουμε μια διαφορετική επισκεψιμότητα στον Δήμο Καστοριάς, όχι μόνο από τον ελληνικό χώρο, αλλά και από το εξωτερικό χώρο. Σε αυτό έχουμε επενδύσει, σε αυτό επενδύουμε, χωρίς να αφήνουμε ούτε τη γούνα, ούτε τον πρωτογενή τομέα, ούτε τους αγρότες μας, ούτε τους κτηνοτρόφους και θέλουμε να κάνουμε μια διασύνδεση του τουριστικού κομματιού της Καστοριάς με τον πρωτογενή τομέα και με τον κλάδο της γούνας. Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι της πολιτικής σας για την ευημερία των πολιτών της Καστοριάς? Ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος Καστοριάς αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να διαμορφώνουμε κατάλληλες συνθήκες εκτός από την προσέγγιση νέων επενδύσεων αλλά κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τους συνανθρώπους μας και αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Όταν προσφέρεις την καθημερινότητα έτσι όπως πρέπει, όταν γίνονται οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, όταν αναπτύσσεις τις υποδομές σου, όταν έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα Smart Cities και μάλιστα να πω ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος στην χώρα, ήμασταν ο πρώτος Δήμος που υπέβαλε πρόταση για τα Smart Cities και θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα ενταχθεί. Αυτή ήταν η επιβεβαίωση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στην τελευταία μας συνάντηση στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε και το κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει, αλλά προχωράμε και με ακόμη πιο γοργά βήματα, είναι να έχουμε μια σύγχρονη πόλη που ο συμπολίτης μας θα νιώθει άνετα, θα κυκλοφορεί ευχάριστα. Είπα θα κυκλοφορεί ευχάριστα. Αυτό το διάστημα γίνεται διαβούλευση από την Δημοτική μας Αρχή για το επόμενο ΣΒΑΚ. Είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε όχι μόνο την πόλη μας και τους δρόμους, το κυκλοφοριακό και γενικά όλες τις υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αναπτύσσοντας λοιπόν όλα αυτά και με τις αναπλάσεις που έχουμε προγραμματίσει και αυτές που είναι σε εξέλιξη, νομίζω ότι ο πολίτης της Καστοριάς θα αισθάνεται πολύ όμορφα στην πόλη του και βέβαια θα έχουμε και την προσέγγιση ακόμη περισσότερων επισκεπτών. Τώρα να πάμε λίγο στο νέο κόσμο, στο νέο κόσμο της Καστοριάς. Τι μπορεί ή και τι κάνει ένας δήμαρχος? Αυτό που απασχολεί τον νέο πολίτη, τα παιδιά μας, είναι το τι θα κάνουν μετά από την ακαδημαϊκή τους έτσι, και την εκπαιδευτική τους πορεία. Πηγαίνουν να σπουδάσουν, λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι ο νέος, τα παιδιά μας, αφού σπουδάσουν φεύγουν, εκεί που σπουδάζουν εκεί παραμένουν, δεν έρχονται πίσω στην Καστοριά, γιατί ίσως δεν προσέδιδε η Καστοριά αυτά που περίμεναν. Εγώ πιστεύω πολύ στην ανάπτυξη, πιστεύω πολύ στις δυνατότητές μας, πιστεύω πολύ στην διάθεση και την αποτελεσματικότητα που έχουμε ως Δημοτική Αρχή και πιστεύω επίσης και με αφορμή μια προηγούμενη απάντηση που έδωσα, ότι με τις υποδομές, με την ανάπτυξη στο κομμάτι του τουρισμού, στον τομέα του τουρισμού και με όλα τα υπόλοιπα, θα καταφέρουν αρκετοί από τους νέους μας, από τα παιδιά μας, να παραμείνουν εδώ και να κάνουν τις επενδύσεις. Γιατί, να σου πω, Δημήτρη, ότι εκτός από τις κινήσεις που θα κάνει μια δημοτική αρχή ή εκάστοτε κυβέρνηση ή εκάστοτε περιφέρεια, θα πρέπει να γίνουν και επιχειρηματικές κινήσεις για να προσεγγίσεις κόσμο. Ένα καλό εστιατόριο, ένα καλό ξενοδοχείο, μια άλλη επιχείρηση που θα μπορέσει να προσεγγίσει κόσμο. Πιστεύω ότι εμείς βάζουμε τις βάσεις πλέον ως Δήμος Καστοριάς, αλλά και οι νέοι θα μπορέσουν να βρουν απασχόληση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό ή τα χόμπι ή οτιδήποτε άλλο, βλέπετε ότι, εννοώ ότι βλέπετε όλοι οι συμπολίτες μας, ότι γίνονται κινήσεις και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο skate park που απασχολεί πολλά παιδιά. Ναι, και έχουμε δει και πολύ και κόσμο από τις γειτονικές μας περιοχές έτσι, της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Με τον γύρο της λίμνης, με τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις πλέον και στα σχολεία, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, με τα γήπεδα τέννις. Όλα αυτά νομίζω για την νεολαία μας είναι κάτι καλό. Τώρα να πάμε από την νεολαία, να πάμε σε ένα θέμα που εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει κιόλας, γιατί είμαι αρκετά φιλόζωος, έχω δύο σκυλάκια και έχω δει και έχουμε δει πιστεύω ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα όσον αφορά τα αδέσποτα της πόλης. Κι εγώ είμαι αρκετά φιλόζωος και γιατί όταν έχεις να κάνεις με ζωντανούς οργανισμούς, με τη φύση, με τα αδέσποτα, με τα ζωάκια, με τα δέντρα μας, με όλα ζωντανοί οργανισμοί είναι, ναι. Πρέπει να έχεις ευαισθησίες και τις έχουμε αυτές τις ευαισθησίες. Το ίδιο λοιπόν έτσι κινηθήκαμε και στο προηγούμενο διάστημα της θητείας μας, αλλά έτσι κινούμαστε και στο αύριο με προστασία για τους τετράποδους φίλους μας, για τα αδέσποτα, για τα σκυλάκια, αυτά που φιλοξενούμε και στο κοινοκομείο, το δημοτικό. Ξεκινάμε και την ανέγερση νέου σύγχρονου κοινοκομείου. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις και με τις φιλοζωικές οργανώσεις άψογη συνεργασία και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό βαθμό και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια υπάρχει εξέλιξη. Να μην ξεχάσουμε και το πάρκο των ζώων στην είσοδο της πόλης, ναι. Κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο. Η εκτίμησή μου είναι ότι η συνεργασία υπάρχει και είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η εκτίμησή μου είναι ότι όλοι οι φιλόζωοι της περιοχής, αλλά οι φιλοζωικές οργανώσεις, είναι αρκετά ικανοποιημένοι από αυτό το έργο που κάνουν. Εσείς γενικά πόσο ικανοποιημένος είστε με τους συνεργάτες σας?
Είμαι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος τους συνεργάτες μου, γι' αυτό άλλωστε τους έχω και δίπλα μου. Είναι όπως λένε οι άμεσοι συνεργάτες, είναι το δεξί σου χέρι. Είναι αυτοί που θα βρεθούν την κατάλληλη στιγμή στην δύσκολη θέση. Είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν, είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να μειώσουν κάτι αρνητικό ή να μπορέσουν να το πάρουν πάνω τους. Απόλυτος γενικά δεν είμαι, ούτε τον εαυτό μου δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, ποτέ άλλωστε. Αλλά είμαι σε αρκετά μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος τους συνεργάτες μου, γι' αυτό συνεχίζω να τους έχω και δίπλα μου. Πώς βλέπετε τον Δήμο Καστοριάς μέσα στα επόμενα 4 με 5 χρόνια? Είχα πει στον απολογισμό που είχε κάνει η Δημοτική μας Αρχή το Νοέμβριο του 2022, πέρσι, ότι στο τέλος, κλείνοντας έτσι τον απολογισμό, είχα πει ότι η Καστοριά στο τέλος του 2023, δηλαδή στο τέλος αυτής της πρώτης θητείας, θα παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική Καστοριά. Μετά από 3-4 χρόνια έλεγα ότι η Καστοριά θα είναι σε άλλο επίπεδο. Και αυτό δεν τα λέω στην τύχη, ούτε τα λέω στον αέρα. Είναι από τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει. Έχει γίνει ο προγραμματισμός μας, έχουν γίνει οι εντάξεις των έργων, έχει γίνει ο σχεδιασμός και οι μελέτες για τα επόμενα έργα. Και μέσα από όλα αυτά θα περάσουμε μία Καστοριά που θα είναι αξιοζήλευτη. Άλλωστε, επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς, από 13ος Δήμος που τον παραλάβαμε το 2019 στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στους 13 Δήμους ήταν 13ος, αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος στους 13. Αφήνοντας πίσω τον Δήμο Κοζάνης, που είναι ο πρώτος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας σε έκταση και σε πληθυσμό. Αφήνοντας πίσω τον Δήμο Εορδαίας, που είναι ο δεύτερος Δήμος σε έκταση και σε πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ο Δήμος μας είναι δεύτερος. Έτσι και η Καστοριά μας, μετά από 3-4 χρόνια, θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, θα βρίσκεται σε άλλες θέσεις και θα είμαστε παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς Δήμους στην Ελλάδα. Και αφού πήγαμε στο μέλλον, πάμε και λίγο στο παρελθόν. Τι θα διαχειριζόσασταν διαφορετικά μέσα σε αυτά τα χρόνια, της θητείας σας δηλαδή? Ναι, είναι αυτό που λένε, κάνε με προφήτη να σε κάνω μάγο. Σίγουρα όταν περνάς κάποια πράγματα μπορεί να σκεφτείς κάποια στιγμή έτσι της πορείας ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι πήγαμε καλά σε όλες τις αποφάσεις, σε όλες τις επιλογές. Πήγαμε αρκετά καλά και φαίνεται, επαναλαμβάνω, από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά ίσως θα μπορούσα να κάνω κάποιες διαφορετικές επιλογές σε θέσεις, αλλά βέβαια έπρεπε και κάποιοι να κριθούν. Φυσικά. Και να αποδειχτεί ότι ίσως δεν πήγαμε καλά κάπου για να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Τελικά, οι μπουλντόζες μπαίνουν τους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές? Οι μπουλντόζες δεν μπήκανε τους τελευταίους μήνες πριν από τις εκλογές. Αλλά οι μπουλντόζες μπαίνουν και θα μπαίνουν τον τελευταίο καιρό όταν δεν υπάρχει ετοιμότητα και προετοιμασία. Γιατί είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο σχόλιο που έλεγε ενός συμπολίτη μας στο διαδίκτυο, το οποίο έλεγε ότι αν υπόσχεσαι ότι θα κάνεις έργο την επόμενη μέρα της εκλογής σου, υπάρχουν δύο τινά. Ή να παρανομήσεις, δηλαδή να βάλεις μπουλντόζα σε ένα έργο όπου την επόμενη στιγμή θα έρθει ο εισαγγελέας και θα σε σταματήσει αν δεν υπάρχει η διαδικασία η προβλεπόμενη, ή θα πρέπει να βρεις μία ετοιμότητα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να ξεκινήσεις την επόμενη μέρα. Άρα το αν γίνονται τον τελευταίο χρόνο ή τους τελευταίους μήνες έργα οφείλεται στο ότι έπρεπε να γίνει μία προετοιμασία από πριν. Εγώ λέω ότι όποια είναι Δημοτική Αρχή την επόμενη μέρα, που πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς, με μεγάλο ποσοστό έτσι πεποίθησης, συνεχίζει το έργο της Δημοτικής μας Αρχής. Τα έχουμε εντάξει όλα, τα έχουμε υποβάλει όλα, έχουμε χρηματοδοτηθεί για όλα και τα έργα δεν σταματάνε στις 8 Οκτωβρίου ή στις 15. Τα έργα συνεχίζονται και το Νοέμβριο, συνεχίζονται και το Δεκέμβριο, συνεχίζονται και όλο το 24, συνεχίζονται και όλο το 25 και το 24 υπάρχουν νέες προετοιμασίες για μελέτες, οπότε το έργο συνεχίζεται, απλά
να γίνει το πρώτο βήμα, να γίνει η προετοιμασία και από εκεί και πέρα υπάρχει ροή και υπάρχει εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν λέμε και ζητάμε, και μιας και είναι και προεκλογική περίοδο, όχι σε πειραματισμούς, όχι σε δοκιμές, όχι σε νέα τεστ, όχι σε νέες διάρκεια, θα έλεγα, ενός νέου ανθρώπου να δοκιμαστεί, διάρκεια δοκιμασίας. Προχωράμε, μπήκε το νερό στα βλάκι, μπήκε το τρένο στις ράγες του και το τρένο είναι η Καστοριά και τρέχει τώρα με πολύ καλούς ρυθμούς. Πάνω στα έργα πάλι, πόσο εύκολο είναι και πόσο γρήγορα μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να κάνει, ας πούμε, ένα έργο και πόσο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει? Το πρώτο είναι ότι πρέπει να συλληφθεί η ιδέα. Ναι. Έτσι, πρέπει να έχεις έναν προγραμματισμό, ένα σχέδιο. Πώς οραματίζομαι την πόλη μου, πώς οραματίζομαι το Δήμο μου για την επόμενη θητεία, για την επόμενη πενταετία. Εμείς ευτυχώς και έχουμε οραματιστεί, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε προγραμματίσει, έχουμε μελετήσει και έχουμε βάλει τους στόχους μας και πλέον το θέμα είναι, εκτός από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, να βρούμε και καινούργια. Έχουμε οραματιστεί τον Δήμο μας στην επόμενη θητεία να έχει ένα νέο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που θα προσελκύσει επίσης πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε υποβάλει ήδη το αίτημα για τη χρηματοδότηση της μελέτης. Σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτηθεί η μελέτη από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε το ποσό από τον Δήμο που θα τη χρηματοδοτήσουμε εμείς τη μελέτη. Οπότε το έργο προχωράει και ξεκινάει. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια διαδικασία σύλληψης της ιδέας, να υποβάλεις την χρηματοδότηση της μελέτης, να χρηματοδοτηθεί η μελέτη, να γίνει η προμελέτη, να οριμάσει η μελέτη και εν συνεχεία να βρεις το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, που χρηματοδοτικά εργαλεία δεν υπάρχουν το χρονικό διάστημα που εσύ θέλεις να κάνεις κάτι. Πρέπει να βγουν οι προσκλήσεις και οι προσκλήσεις αυτές να έχουν μέσα στο πλάνο τους, στο σχέδιό τους, να χρηματοδοτούν, παράδειγμα, ένα πολιτιστικό ή συνεδριακό κέντρο, μιας και το αναφέραμε αυτό. Αφού λοιπόν χρηματοδοτηθεί το έργο, αφού ενταχθείς δηλαδή σε αυτή τη χρηματοδότηση και ο φάκελός σου είναι πλήρης, χωρίς να υπάρχουν εστάσεις, χωρίς οποιαδήποτε άλλη, οποιοδήποτε άλλο αποτελέσει τροχοπέδι, να γίνει η δημοπράτηση του έργου, να βγει ο ανάδοχος, με διαγωνισμό όλα αυτά, να βγει ο ανάδοχος, να υπογράψει τη σύμβαση και να ξεκινήσει μετά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το έργο. Αυτή τώρα όλη η διαδικασία μπορεί να πάρει και 3 χρόνια, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οπότε καταλαβαίνει ο κόσμος τι διαδικασία χρειάζεται ένα δημόσιο έργο. Mm-hmm. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο φάκελο, χωρίς να υπάρξει κάποια ένσταση στην επιλογή του διαγωνιζόμενου, της αναδόχου εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, ένα έργο το οποίο οραματιζόμαστε για την επόμενη θητεία και ένα έργο που θα φέρει την ανάπτυξη στην περιοχή μας, είναι η ανάπλαση του Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου. Εκεί ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα. Έχουμε χρηματοδοτήσει την μελέτη μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αλλά είναι ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη μελέτη, ο οποίος προϋποθέτει 16 μήνες διάρκεια για να παραδοθεί η μελέτη σε εμάς. Αφού πάρουμε λοιπόν τη μελέτη τους επόμενους 16 μήνες, θα είμαστε σε στάδιο να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο και να εντάξουμε την ανέγερση και την ανάπλαση του Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου. Νομίζω ότι γίνονται κατανοητά όλα αυτά, ο κόσμος τα καταλαβαίνει, όλα αυτά εμείς τα προετοιμάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να έχουμε αυτήν τη χρονιά τα έργα, αυτά τα οποία δεν σταματάνε βέβαια. Τέλος, θα ήθελα να μου πείτε γιατί κάποιος να σας ψηφίσει ξανά. Γιατί, για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Επειδή οι εκλογές αυτές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουν να κάνουν πάντοτε με το μέλλον ενός τόπου. Με το μέλλον των παιδιών μας, με το αύριο των παιδιών μας, με το πώς οραματιζόμαστε, με το πώς σκεφτόμαστε ότι θα είναι η Καστοριά. Εγώ θα ήθελα όλοι να σκεφτούν το πώς ξεκινήσαμε και το πώς ήταν η Καστοριά από το 2019 και πίσω,
γιατί κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα. Εγώ θα πω ότι είναι και αυτονόητα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν απλώς ζητούμενα. Πλέον η καθαριότητα είναι σε άψογο επίπεδο. Πλέον ο καθαρισμός των χόρτων είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αν θυμάστε καλά, οι αποχιονισμοί δεν μας στέρισαν τη δυνατότητα την επόμενη ώρα να βγούμε από τα σπίτια μας και αυτό έγινε για πρώτη φορά. Μιλήσαμε πριν για τα αδέσποτα. Δεν υπάρχουν και δεν κυκλοφορούν στον δρόμο. Όλα αυτά είναι θέματα της καθημερινότητας. Πάμε όμως στις υποδομές. Βλέπουμε μία νέα είσοδο στην πόλη, βλέπουμε μία νέα, ένα έργο οδοποιίας σύγχρονο που συνδέει την παλιά με τη νέα πόλη, βλέπουμε ένα έργο οδοποιίας, σύγχρονης οδοποιίας στον εσωτερικό παραλίμνιο που είναι το σημείο όπου οποιοδήποτε έρθει στην Καστοριά μας θα περάσει από αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε τις αναργιακές αναβαθμίσεις που δεν είχαμε, που είχαμε 0 το 2019, σήμερα που μιλάμε έχουμε 7 και έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες για άλλες 13 για σχολεία και για δημοτικά κτίρια του Δήμου μας. Βλέπουμε ότι το καράβι πλέει στην λίμνη της Καστοριάς μετά από ελέγχους, μετά από άδειες, μετά από ασφάλειες, μετά από συντηρήσεις. Βλέπουμε ότι ο τουρισμός μας έχει αναπτυχθεί στο επακρό. Βλέπουμε ότι η Καστοριά παρουσιάζει κάθε Σαββατοκύριακο αλλά και τα τριήμερα της Αργίας 100% πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα εστιατόρια το ίδιο της περιοχής μας. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά στον Δήμο Καστοριάς έχουν γίνει και γίνονται έργα και στις 39 κοινότητες του Δήμου μας. Μικρά και μεγάλα έργα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σύγχρονες παιδικές χαρές στον Δήμο μας πλέον. Από μία ή δύο που υπήρχαν το 2019, πλέον είμαστε στις 15, τέλος του 23 θα είμαστε στις 20 και προχωράμε στο επόμενο στάδιο για να έχουμε και σε όλους τους υπόλοιπους οικισμούς. Βλέπουμε να υπάρχει μία αισιοδοξία πλέον και ένα ευχάριστο έτσι κλίμα στους συμπολίτες μας. Βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει, βλέπουμε ότι η Καστοριά αλλάζει και στο κάτω-κάτω υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η διάθεση, υπάρχει μεγαλύτερη όρεξη αυτή τη στιγμή, ακόμη πιο απαιτητική, ακόμη πιο αποτελεσματική για να προχωρήσουμε στην επόμενη θητεία. Και όλα αυτά θα γίνουν από τις 9 Οκτωβρίου. Δηλαδή συνεχίζουμε το έργο μας και προχωράμε στο αύριο χωρίς να αλλάξει τίποτα. Αν όλα αυτά, ο κόσμος της Καστοριάς, όλα αυτά που προανέφερα, ο κόσμος της Καστοριάς εννοώ του Δήμου μας, ναι, τα αφήσει στην άκρη και θέλει να πάει σε δοκιμές, θέλει να πάει σε πειραματισμούς, θέλει να πάει σε μία αβεβαιότητα με υποσχέσεις χωρίς να επιχειρηματολογούμε στις υποσχέσεις. Δηλαδή θα δώσω εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Δεν γίνεται αυτό. Βέβαια μέσα από τις υποσχέσεις που έχω ακούσει εγώ, να ξέρεις ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας της Καστοριάς, θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας της χώρας, μέσα από αυτά που έχω ακούσει. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι λόγοι για να μας δώσει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, και μία δεύτερη θητεία για να πάμε την Καστοριά εκεί που αξίζει, εκεί που οραματιζόμαστε όλοι και εκεί που έχουμε βάλει τις βάσεις και το έχουμε αποδείξει αυτό και είναι γεγονός όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν νομίζω. Ελπίζω να μπορέσαμε να σας δώσουμε και εσάς να βγάλετε την ευκαιρία μάλλον να βγάλετε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και γιατί ήταν ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα έτσι των τελευταίων ημερών και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμη 3 εβδομάδες για την ημέρα των εκλογών. Ήταν ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα. Και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Ένα τελευταίο. Θα κερδίσετε. Αυτό είναι στο χέρι των συμπολιτών μας. Πάντως εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι από τις 1η Ιανουαρίου του 2024 θα είμαστε και πάλι η Δημοτική Αρχή. Αυτό όμως θα το αποφασίσουν οι συμπολίτες μας και όχι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε βέβαια και για άλλη μια φορά το Stardust. Μας έδωσε την ευκαιρία να βρισκόμαστε εδώ, να πιούμε το πρωινό μας το καφεδάκι και να τα πούμε. Γεια σας.